Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στη Βουλή, καθώς πριν από λίγο έστειλε μηνύματα και μεσοκομματικούς αποδέκτες ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ο Κώστας Πουλακίδας βρίσκεται στη Βουλή και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε όσα είπε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πια, ο κύριος Τσίπρας. Κώστα, καλησπέρα. 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 Ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα της αντιπολίτευσης που πρόκειται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι το στίγμα αυτό θα γίνει πολύ, πολύ εμφαντικό αύριο, όταν στην ψηφορία που θα γίνει μεθαύριο, όταν στην ψηφορία που θα γίνει για την εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής, στην οποία από ό,τι μαθαίνουμε δεν προτίθεται το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τον κύριο Χαράλαμπο Αφανασίου, καθώς θεωρεί ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπλοκή με ζητήματα δικαιοσύνης. Από τότε που ο κύριος Αφανασίου, αν θυμάστε, ήταν υπουργός δικαιοσύνης και είχε δώσει χάρη σε έναν καταδικασμένο για εμπόριο ναρκωτικών. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία την οποία έχουμε. Από εκεί πέρα, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει όλα τα πρόσωπα τα οποία θα προταθούν αύριο για το Προεδρείο της Βουλής. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και έκανε σχόλιο για την έως τώρα πεπραγμένη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι έχουμε ένα μοντέλο κυβέρνησης ανώνυμη εταιρεία. Επεσήμανε τις ελάχιστες γυναίκες και τους πολλούς τεχνοκράτες που λειτουργούν σαν CEO, σαν διευθύνοντες σύμβουλοι στα Υπουργεία, και επεσήμανε επίσης και την εκπροσώπηση πολλών επιχειρηματικών ομίλων στην κυβέρνηση σε θέσεις πια υπουργικές. Σε ό,τι αφορά, έκανε και σχόλιο και για το ζήτημα της ενέργειας, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει προκύψει σήμερα, λέγοντας ότι γεννούνται πολλά ερωτηματικά και ότι υπάρχει και χειραγώγηση δικαιοσύνης, και τώρα καταλαβαίνουμε, λέει, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συνένεσε, δεν αποδέχεται την πρότασή μας για να εκλέξουμε ηγεσία στη δικαιοσύνη συνενετικά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτού που με ρώτησες για το στίγμα της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση όχι με φωνές ούτε με εξόρκια, και ότι δεν έχει σημασία ο τόνος και το ύψος της φωνής, αλλά αυτό το οποίο λες. Και βέβαια, για να κλείσουμε, Κώστα Πουλακίδα, και με τα πρόσωπα, το ότι ο κύριος Τσίπρας έθεσε σε διάταξη μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων και της πρώτης αντιπαράθεσης που θα έχει στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φάνηκε και από το ανακάτεμα της Τράπουλας, έτσι. Βέβαια, είχαμε αρκετές συζητήσεις τις τελευταίες μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αποφασίστηκε, λοιπόν, τον κύριο Τσίπρα, και θα γίνει αυτό σε λίγο, που θα τελειώσει η συνεδρίαση, θα γίνει και αποδεκτό από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι. Η νέα γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι η κυρία Κύρο Βασίλη. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα είναι ο κύριος Τσακαλούδας, ο κύριος Τζανακόπουλος και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Βλέπουν ότι υπάρχουν, ότι όλες οι τάσεις, όλες οι απόψεις εκφράζονται στην διατάξη μάχης που βάζει ο κύριος Τσίπρας. Αντιπρόεδρος της Βουλής θα προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βίτσας. Επίσης, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος θα είναι ο κύριος Χαρίτσης, καταλαμβάνει τη θέση της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου. Ναι. Και η εκπρόσωπος τύπου που είχαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Ρένια Σβίγκου, θα γίνει υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική. Και τέλος, στη Βουλή, πάλι να ξανάρθουμε, ο κύριος Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Βασιλάκης θα είναι στη διεύθυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον πρώτο ρόλο προφανώς να τον έχει ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Και για τον κύριο Θεοχαρόπουλο, λοιπόν, ένας ρόλος κλειδί. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα από όσα είπε πριν λίγο στους βουλευτές του ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι και όλες δώσαμε μια δύσκολη μάχη. Μια μάχη στην οποία ο αντίπαλος ή οι αντίπαλοι ήθελαν, σχεδίαζαν, επιδίωκαν όχι απλά την εκλογική μας ήττα, αλλά επιδίωκαν, όπως το έλεγαν, την στρατηγική μας ήττα. Δεν το κατάφεραν. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιχειρεί να λανσάρει ένα πρωτότυπο μοντέλο για κυβέρνησης. Ένα μοντέλο κυβέρνησης ανώνυμης εταιρείας, κυβέρνησης ΑΕ, με δεκάδες τεχνοκράτες σε ρόλο CEO υπουργών, με ελάχιστες γυναίκες, γιατί όπως μας εξήγησαν οι γυναίκες δεν είναι πρόθυμες να αναλάβουν ρόλους ευθύνης, με εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων να έχουν αναλάβει απευθείας τη διαπραγμάτευση του δημοσίου, με τους ομίλους από τους οποίους προέρχονται, και μάλιστα για κρίσιμης οικονομικής σημασίας θέματα όπως το ελληνικό. Με τον άνθρωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, συντονιστή όλων των υπουργών. Εδώ, δηλαδή, καταργείται ακόμα και αυτή η περιβόητη λογική της διαμεσολάβησης που υπήρξε στο παρελθόν μεταξύ πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και επιχειρηματικών ομίλων, αφού
οι όμιλοι αναλαμβάνουν απευθείας τα υπουργεία που τους αφορούν. Δεν κράτησε στοιχειώδη προσχήματα και ο νέος αλλά και παλιός ταυτόχρονα υπουργός εργασίας, ο κ. Βρούτσης, από την εποχή που ο τίτλος εργασία στο Υπουργείο ήταν μάλλον τυπικός, με 1 εκατομμύριο και πλέον συμπολίτες μας άνεργους, ο οποίος με το που επανακατέλαβε τη θέση έσπευσε να ακυρώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία και στην ασφάλιση χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων. Και βγήκε μάλιστα να το πανηγυρίσει και από πάνω αυτό, βγάζοντας δήλωση ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αλλά το πρώτο μήνυμα, αν θέλετε, για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν χρειάστηκε να περιμένουμε την απόφαση του κύριου Βρούτση για να το δούμε. Το είδαμε από την συγκέντρωση αστυνομικού αυταρχισμού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η κυβέρνηση ήδη, θα έχετε καταλάβει, προετοιμάζει το έδαφος να αναιρέσει τα θετικά μέτρα που προλάβαμε να πάρουμε στο μικρό διάστημα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ήδη ακούγονται διάφορα για ακύρωση του δώρου Πάσχα που εμείς θεσπίσαμε σαν μόνιμη παροχή. Ακούγονται διάφορα για περικοπές, ακούγονται φωνές για μείωση του αφορολόγητου από το 1η-1η του επόμενου χρόνου, με διάφορες δίθεν δικαιολογίες για μειώσεις φόρων ως αντιστάθμισμα μειώσεων φόρων σε επιχειρήσεις. Ήδη πληθαίνουν και δημοσιεύματα για αυξήσεις στις τιμές στο ρεύμα και στα φάρμακα, μεταξύ άλλων, όπως δείχνει τόσο η προπαγάνδα περί κινδύνου χρεοκοπίας της ΔΕΗ, όσο και οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ που έχουν προαναγγείλει. Μιλούν ήδη ανοιχτά εναντίον της αύξησης του κατώτατου μισθού. Αποκαλυπτικό των προθέσεών τους είναι ότι ο άνθρωπος που υπογράφει την σχετική προσφυγή των βιομηχάνων στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι σήμερα ο συντονιστής των Υπουργείων και πρώτος της τάξης σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά για την ουσία. Και σας διαβεβαιώνω, υπάρχει πάρα πολύ ουσία. Και σήμερα και τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες.